Επιστρέψαμε και πάμε να βρούμε τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό. Καλημέρα και πάλι, Θανάση. Γεια σας. Από ό,τι βλέπω, όλο το βρετανικό τύπος με τους δικούς σας εκεί, τους Σκαϊνούς, ασχολείται. Ναι, είναι πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα, διότι όλοι αναγνωρίζουν σε αυτές τις εικόνες, τις τρομακτικές εικόνες, τους κινδύνους που διατρέχουν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ουκρανία. Πέρα από το τι περνούν το δράμα των αμάχων, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να μας ενημερώνουν για το τι ακριβώς συμβαίνει στο έδαφος που υφίστανται τέτοιους κινδύνους. Και βλέπω πριν από λίγο ο Μπόρις Τζόνσον έκανε ένα tweet, μια ανάρτηση στο Twitter ακριβώς για αυτό το περιστατικό και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το θάρρος αυτών των δημοσιογράφων που εκθέτουν τους εαυτούς τους σε τρομακτικές και επικίνδυνες καταστάσεις είναι εντυπωσιακό να το παρακολουθεί κανείς. Ρισκάρουν τις ζωές τους για να διασφαλίσουν ότι θα υποθεί η αλήθεια. Η ελευθεροτυπία δεν πρόκειται να εκφοβιστεί ούτε να δηλιάσει ενώπιον τέτοιων βάρβαρων και αδιάκριτων πράξεων βίας, είπε ο Μπόρις Τζόνσον, και νομίζω ότι πάντως είναι αυτή η ανάρτησή του... Προσπαθώ τώρα να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων που τους γαζώσανε, φάγανε σφαίρες στο κορμί και απλώς τη γλιτώσανε επειδή φοράγανε τα αλεξίσφαιρα. Δηλαδή, για μπες τώρα, πώς τι σκέφτονται τώρα. Και να μας περιγράψεις, Θανάση, αν σου είναι εύκολο φυσικά, ακριβώς τι γίνεται στο βίντεο, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει και δεν μπορούν ακριβώς να καταλάβουν τι ακριβώς, γιατί σε τι αναφερόμαστε. Ναι, υπήρχε ένα συνεργείο, ένα πενταμελές συνεργείο του Βρετανικού Sky News, λοιπόν, που είχε προσπαθήσει να μεταβεί σε μια πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου, στην Μπούσα. Ωστόσο, εκεί υπήρχαν έντονες μάχες και αυτό το βίντεο είναι στον δρόμο της επιστροφής προς το Κίεβο από τα δυτικά της πόλης. Έχουν πέσει ήδη πρώτες σφαίρες, έχει χτυπηθεί το αυτοκίνητο, τα λάστιχά του, οπότε υποχρεώνεται να σταματήσει και μετά συνειδητοποιεί το. Οι επιβαίνοντες συνειδητοποιούν ότι οι πυροβολισμοί δεν σταματούν και πέφτουν λοιπόν κάτω να προστατευθούν και θεωρώντας ότι αυτοί που τους πυροβολούν είναι Ουκρανοί στρατιώτες, φωνάζουν συνεχώς δημοσιογράφοι, Βρετανοί δημοσιογράφοι, σταματήστε, αλλά οι πυροβολισμοί δεν σταματούν. Αρχικά δύο από τους πέντε επιβαίνοντες, ο παραγωγός και ο τοπικός φίξερ, ο Ουκρανός που βοηθάει στις μετακινήσεις και στις συνεννοήσεις, τους βλέπουμε, θα τους δούμε πίσω από αυτή την πόρτα κάποια στιγμή να φεύγουν, να απομακρυνθούν από το δόστρωμα και μένουν μέσα στο όχημα ο βασικός δημοσιογράφος, ο Στιούαρτ Ράμσεϊ, πολεμικός ανταποκριτής του Sky από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στην ουσία. Ο εικονολήπτης μάλλον, που όπως βλέπουμε δεν σταματάει ούτε στιγμή να τραβάει με την καμερά του, και μία ακόμα παραγωγός του Sky News. Τελικά και αυτοί φεύγουν. Για καλή τους τύχη, μετά από το... στην άκρη του δοστρώματος υπήρχε αυτό το υψηλό, αυτός ο τείχος που βλέπουμε, κατάφεραν, τον πέρασαν και αμέσως απέναντι, εκεί που κατευθύνονται τώρα, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είχε ανοιχτή την πόρτα του και βρίσκονταν μέσα και τρεις εργαζόμενοι που τους κάλεσαν γρήγορα να βρουν κάλυψη. Τώρα, μέσα στο όχημα, ο Στιούαρτ Ράμσεϊ δέχθηκε μια σφαίρα κάτω στην πλάτη, στο κάτω μέρος της πλάτης, και ο εικονολήπτης, ενώ τραβούσε όλες αυτές τις εικόνες, δέχθηκε επίσης δύο σφαίρες στον κορμό του. Ευτυχώς τους προστάτευσαν και τους έσωσαν τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Μετά βλέπουμε τις συνεννοήσεις που κάνουν με τα κεντρικά του Sky News για να βρουν κάποια διέξοδο και τελικά έρχονται οι Ουκρανοί αστυνομικοί και τους απομακρύνουν μετά από ώρες. Τα πυρά δεν ήταν από Ουκρανούς στρατιώτες, ήταν από Ρώσους σαμποτέρ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο του στην ιστοσελίδα του Sky News που εξηγεί τα όσα έζησε ο ίδιος ο Στιούαρτ Ράμσεϊ, ο οποίος, πρέπει να σας πω, προφανώς πάρα πολύ ψύχρεμος, όπως και οι συναδελφοί του, είναι από τους πιο έμπειρους και πιο γνωστούς εδώ πολεμικούς ανταποκριτές. Έχει καλύψει 17 πολέμους ή άλλες σειράξεις. Δεν έχει νόημα Το 2016, ναι. Το 2016 βρισκόταν στην Μοσούλη, στην μάχη ανακατάληψης της πόλης που είχαν εξαπολύσει οι Ιρακινές δυνάμεις για να την καταλάβουν ξανά από τον ISIS, και την ώρα που πάλι ήταν, κατέγραφε με την κάμερα το τι συνέβαινε, υπήρξε μια έκρηξη λίγα μέτρα από εκεί που βρισκόταν. Ήταν ένα παγιδευμένο όχημα. Σε αυτή την έκρηξη σκοτώθηκαν 20 στρατιώτες. Ο ίδιος και ο εικονολήπτης του πάλι από θαύμα βγήκαν εντελώς σόι από εκεί. Ο Στιούαρτ Ράμσεϊ, ο οποίος δεν καλύπτει μόνο πολέμους,
πέρυσι, μάλλον το 2020, πρόπερσι πλέον, είχε λάβει το βραβείο της καλύτερης ξένης ανταπόκρισης, διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που μας έδωσε πληροφορίες για το τι συνέβαινε στα νοσοκομεία του Μπέργαμο με το κορονοϊό. Ο πρώτος που μπήκε μέσα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ιταλίας. Και καταλαβαίνουμε και τους κινδύνους. Οι συνάδελφοι τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφιερωμένοι, δοσμένοι, μέσα στον κίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ακούνε πυροβολισμό και πάνε. Και ναι, και επειδή απλά να προσθέσω, επειδή χθες που αναφερόμαστε σε αυτό το βράδυ στην έκτακτη που ανέφερα ότι είναι ακόμα στο Κίεβο, τελικά έχουν φύγει από το Κίεβο όλη η ομάδα, πέρα από τον Ουκρανό βοηθό τους. Όλοι βρίσκονται πίσω στην Βρετανία και όπως λένε οι πληροφορίες, παρά τους πυροσβολισμούς που δέχθηκαν οι δύο, είναι ευτυχώς και από θαύμα καλά στην υγεία τους. Ο Μπόρις Τζόνσον μίλησε και είπε και κάτι άλλο σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ή απλώς για αυτό το επεισόδιο? Ναι. Όχι, για αυτό το επεισόδιο δεν μίλησε. Ρωτήθηκε καταρχάς για την επίθεση στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ήταν μια χθεσινοβραδινή συνέντευξη που παραχώρησε στη Ρεπούμπλικα, στην Die Welt και στην El País. Και είπε ότι αποκάλυψε ότι τον ξύπνησε τα ξημερώματα ο πρόεδρος Ζελένσκι για να τον ενημερώσει και με έναν φόβο που εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος ότι αυτή ήταν μια επίθεση που έγινε για να εισέλθουν στο χώρο του πυρηνικού εργοστασίου Τσετσένοι, οι οποίοι, όπως φοβόταν ο πρόεδρος Ζελένσκι, ήταν εκεί για να κάνουν κάτι ανεύθυνο. Φόβοι που τελικά διαψεύστηκαν. Λέει λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι φοβάται ο Μπόρις Τζόνσον για το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος εάν γίνει κάτι, ένα πυρηνικό δυστύχημα. Αν θα υπάρχει λέει ο επίσης, κόσμος. Ακριβώς, και λέει ότι φοβάται πως πλέον αυτό που λέει η Βρετανία εδώ και μέρες, ότι δηλαδή η ρωσική επιχείρηση δεν πηγαίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κρεμλίνου, ότι αυτό έχει στριμώξει τον πρόεδρο Πούτιν σε ένα αδιέξοδο, όπως λέει χαρακτηριστικά, και ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος ηγέτης σε αδιέξοδο, η μόνη διέξοδος για αυτόν θα ήταν να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις. Επομένως, ο Μπόρις Τζόνσον φοβάται ότι θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα στην Ουκρανία. Μακάρι να έχει άδικο. Θα δούμε. Προφανώς υπάρχουν τα δεδομένα. Θανάση Γκαβέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.